Vas a morir, su viejo, voy a estar fuera, pero no me lo paro, no me voy a hacer. Είναι φορές που η πραγματικότητα ξεπερνά ακόμα και τις χειρότερες σκέψεις, τα πιο σκοτεινά όνειρα, τους μεγαλύτερους φόβους ενός ανθρώπου. Όταν η χαρά και η αξιοπρέπεια παραχωρούν τη θέση τους στην ανέχεια, τη δυστυχία, στο μαρασμό. Όταν τα όρια της ανθρώπινης αντοχής φτάνουν σε επίπεδα που δεν θα μπορούσε κανένας να περιμένει. Εδώ μέσα, εδώ βγαίνει, εδώ κάνει κρύο. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που προσπαθούν να βοηθήσουν. Απλά εγώ το ξέρω γύρω στα 7 χρόνια εδώ, το κύριο Διαμαντή. Δεν ξέρω, τραβήξτε εδώ, ζει υπό άθλιες συνθήκες αυτός ο άνθρωπος. Μέσα στο μέσα μαύρο της ζωής, ξεχασμένος, ο κύριος Θεοδωρός Διαμαντής από το παλαιοχώρι της Γαστούνης πασχίζει να βρει την ελπίδα. Ο άτυχος άνδρας κάποτε είχε τα χρήματά του, τη ζωή του σε μια σειρά και σήμερα βρίσκεται μόνος, πασχίζοντας να επιβιώσει κάτω από άθλιες συνθήκες. Σύνταξή σας πόσο είναι? Είναι 350 ευρώ, τίποτα, 350. Και με αυτά βγάζετε τη ΔΕΗ και το φαγητό? Δεν ψάχνει το φαγητό. Πόψη για αυτό. Δεν ψάχνει το φαγητό, ούτε για αυτό να πάω. Ο κύριος Θεοδωρός που μας υποδέχθηκε στο λιόμενο που έχει στηβάξει τα υπάρχοντά του με μια ντροπή που δεν αρμόζει στον ίδιο μας, την πολιτεία και την κοινωνία που εθελοτυφλούν σε τέτοιες περιπτώσεις, ζητά ένα σπίτι να μπορέσει να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του με αξιοπρέπεια, όπως άλλωστε αρμόζει σε κάθε άνθρωπο. Εγώ ξέρω χωρίς με τέτοια λόγω, το φέρνεις μου ένα σπίτι, μου φέρνεις ένα σπιτάκι, κάτι. Τουλάχιστον να κάνει κάτι η πολιτεία για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί εκτός ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και οικονομικά, το μόνο που ζητάει είναι να ζήσει ανθρώπινα, δηλαδή αν μπορεί να βρει ένα καινούργιο λιόμενο ή έστω μεταχειρισμένο. Ή τουλάχιστον να αλλάχθει αυτό το πράγμα, αυτό που λέμε, λέει, μέχρι και ποντίκι έχει μέσα στο σπίτι. Είναι κρίμα εν έτη 2022 άνθρωποι να υπόκεινται σε τέτοια ταλαιπωρία και να αφήνονται να χαθούν σαν φθινοπορεινό φύλλο στον άνεμο, χωρίς ένα χέρι να τους κρατά και να τους δίνει κουράγιο. Δηλαδή, δεν συζητάμε τώρα για τις συνθήκες διαβίωσης, για κρύο, για το καλοκαίρι, ότι δεν μπορεί να μείνει κανένας άνθρωπος εδώ μέσα. Είναι, εκτός ότι είναι μεγάλος άνθρωπος, έχει ταλαιπωρείται από πολύ μικρή ηλικία. Έτσι, δηλαδή. Και από τότε που πέθανε η μητέρα του, πλέον είναι ολομόναχος.